Θα σου πω για ανέκδοτο από το Άγιον Όρος. Όταν ήμουν αρχάριος μοναχός στο Άγιον Όρος, ήμουν αρχοντάρης. Αρχοντάρης, έξω να ξέρετε, είναι ο μοναχός ο οποίος ασχολείται με τους ξένους. Οπότε είχαμε στο μοναστήρι 60 και 70 άτομα κάθε βράδυ, τους φιλοξενούσαμε, τους βάλαμε κοιμηθούν κτλ. Και το πρωί είχαμε το διακόνημα, πηγαίναμε να τους ξυπνούμε. Να έρθουν στην εκκλησία, αφού υποτίθεται ότι ήταν στο Άγιον Όρος. Πιο πολύ ήταν ευλαβείς, ήθελαν να ξυπνήσουν, αλλά οι ώρες μας εμάς ήταν αλόκοτες. Ξυπνούσαμε η ώρα 1, η ώρα 2 το μεσάνυχτα. Αυτή βέβαια φυσικό, οι άνθρωποι ήθελαν κάποιος ξυπνήσει. Αυτό χτυπούσα την πόρτα, χτυπούσα. Δεν απαντούσα, μερικά φορές άνοιγα και έπαιρνα μέσα τους σκουντήσω, ξέρω εγώ. Αλλά έλεγα, τι είναι ας πούμε εδώ. Θυμάμαι ένα καημένος, λέγε, ξύπνα, παππούλη, ξύπνα. Λέει, μα πού είμαι, λέω, στον Άγιον Όρος. Λέει, ποιον Άγιον Όρος. Τέλος πάντων, είχε ένα γεροντάκι, δεν ξυπνούσε με τίποτα. Τι γεροντάκι, καμιά ξυναριά χρονό ήταν, έτσι, λίγο, έτσι, κάπως πιο, ας πούμε, λίγο χοντρούλης, ξέρω εγώ. Δεν ξυπνούσε. Και το μεταξύ μας είπε από το βράδυ ότι αν με ξυπνήσει αυτό στην εκκλησία το πρωί που θα πάρει και εσείς, εντάξει, ευχαρίστω. Πήγαμε, κατεβαίνω κάτω, μου λέει ένα γεροντάκι, παλιό γεροντάκι, λέει, το ξύπνησες και τον παππού μας είπε, λέει, εντάξει, λέει, τον κούντισα το 10, με δεν ξέναμε τίποτα. Άσε που καμιά φορά είχε που μεγάλη, γιατί μας έριξε την ραπούτσα τους, ένας με τους ευαγούσα. Λοιπόν, λέει, άσε, λέει, δεν ξέρει να ξυπνά, λέει, εσύ τους κοσμικούς. Πού να το ξυπνά, αφού το ξυπνά. Πάμε μαζί, λέει. Πάμε μαζί, λοιπόν, απλοϊκό το γεροντάκι, μπαίνουμε μέσα, το σκουντά μια-δυο, τίποτε εκείνος. Το πιάνει από το χέρι, το ξύπνα. Λέει εκείνος, ποιος είναι έτσι στον ύπνο του. Του λέει ο Χάρος, ξύπνα. Βέβαια υπήρχε εκεί δεν θα κοιμηθεί μια για πάντα. Και μετά μου λέει, είδατε πως ξυπνούν, όχι έτσι τους ξυπνάς εσύ. Δυστυχώς είχα ένα κακό ελάττωμα και στην εξομολόγηση ρωτούσα στους ανθρώπους, δηλαδή πως ελάττωμα και οι λέξεις από. Λένε πολλοί, ας πούμε, πάντα να μας ρωτάτε, ας πούμε, άμα η πρώτη φορά ή στις πρώτες φορές, ρωτάτε μας και εσείς κάτι να μας βοηθήσετε στην εξομολόγηση. Τι να ρωτάς τώρα το άλλο, είναι και εύκολο να το ρωτάς, ας πούμε, αμαρτίες, να πει, κοίταξε να τις σκέφτεται, ας πούμε. Πρέπει να ρωτήσεις κάτι έτσι γύρω-γύρω, ας πούμε. Ναι, μην γελάτε, διότι κάποια φορά είστε μια γιαγιούλα καημένη με μεγάλη απλότητα. Ρώταμε, πάντερ, λέει, ρώταμε. Και το ρώτησα και εγώ, μήπως, ας πούμε, είχατε καμιά σχέση εκτός από σύζυγό σας. Έτσι, πράγμα. Κόντεψε να με δίνει. Παρεξηγήθηκε. Πώς σου τόλμησε να έρθει τέτοιο πράγμα, πώς σου σκέφτηκες ότι μπορούσα να έχω τέτοιο πράγμα. Όπως ρώτησα μια φορά κάποιον, λέω, μήπως με κανέναν τον άνθρωπο. Με άνθρωπο λέει. Μόνο με γυναίκες. Λοιπόν, έλεγα κι εγώ, προσέχετε, είστε προσεκτικοί, ας πούμε, προσέχομαι. Είστε διαπίστωσα ότι μετά από κάμωσες φορές το προσέχομαι, προσέχα να μην κάνω παιδιά δηλαδή. Είχαν σχέσεις και πρόσεχα να μην μείνουν έγκυοι, ας πούμε. Εγώ νόμιζα προσέχετε να μην συνάπτει, ας πούμε, σχέσεις πρώτου γάμου σας κλπ. Ο όρος αυτός άλλαξε. Του λέει τώρα προσέχετε, πώς προσέχομαι. Λαμβάνομαι όλα τα μέτρα προφυλάξεως και προσέχω. Εγώ ξέρετε, παιδιά, τι έπαθα, το έπαθα πολλές φορές. Να σας πω,
μια φορά στο μοναστήρι εξομολογούσα και κάποιοι γονείς έφεραν το παιδί τους. Βγαίνω έξω από το εξομολογητά, έβλεπα τους γονείς που προσπαθούσαν να πείσουν το παιδί τους να θέλει εξομολογηθεί. Ήταν ένα μικροκαμωμένο παιδί, έτσι φαίνονταν, ας πούμε, 18 χρονών, 17. Κατάλαβα ότι φαίνεται δεν ήθελε να θέλει να εξομολογηθεί, του έλεγα ο πατέρας η μάνα, και επειδή δεν μ' αρέσει να τους καταπιέσω για να εξομολογούνται, γιατί εγώ εκεί για να τον πιάσω από τα χέρια τους και να, μπορεί να πούμε, με τρόπο να και εκείνος να αναπαύσω ότι το για το παιδί του και το παιδί να το, όσο καταλάβετε, δεν είναι ανάγκη να θέλει εξομολογηθεί μας δηλαδή, δεν γίνονται τα πράγματα. Πήγα και εγώ με όλο το θάρρος, τον αγκάλιασα, τον χαρίσω στο κεφάλι του, του μίλησα, ξέρω εγώ, αυτό του είπα και πόσο ώρα ήταν που έκοψε τα μαλλιά του και τέλος πάντων. Και πήγαμε αγκαλιασμένοι μέσα στο ξενοδοχειδάριο. Λοιπόν, πρόσεξα ότι με δική μοναχή που με έβλεπα χαμογελούσα παράξενα, αλλά λέω, μπαίναμε μέσα στο ξενοδοχειδάριο και άρχισε ο διάλογος. Έλεγε. Λέγανε και συμμαθήτριες μου, συμμαθήτριες μου. Είναι καλά να κάνω. Πρόσεχε, ας πούμε, παιδί μου, εσύ τώρα. Καλά και συμμαθήτης, κάτσε με κάθε συμμαθητή σου, ας πούμε, παρέα. Μετά από μισή ώρα, παιδιά, ανακάλυψε ότι αυτή είναι κοπέλα. Τι να σας πω, μέλος σε κρύος υδρώντας. Λέω, φαντάζομαι, τι θα είπανε αυτοί οι άνθρωποι που έλεγαν να δείξω. Θα είπανε, πού να φανταστώ εγώ αυτό το πράγμα. Το έπαθα περισσότερο από 3 φορές. Μα πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Ακούω και τα μαλλιά τους τόσο, πού να καταλάβεις. Τώρα το καλοκαίρι βγαίνω έξω από το, πάλι από το ξομολογητάριο, ήρθαν κάποιοι με χαιρέσαν, έρχεται κάποιος εκεί, κάποιος. Λέω, πώς σε λένε ρε Λεβέντη εσένα, μου λέει συγγνώμη Λεβέντη, σαν δεν είμαι Λεβέντη. Του λέω, ρε παιδάκι μας, έτσι που ντύθηκες, ποιος θα σε καταλάβει ότι είσαι κοπέλα σε παντρευτή κιόλας. Μα αυτό δεν μπορεί να καταλάβω, ας πούμε. Θυμάμαι μια φορά ένας μοναχός δικός μας. Πήγε ο διάβολος, κάθε νύχτα δεν τον άφηνε να κοιμηθεί. Του έκανε ένα προβλεμό, του χτυπούσε κάτω, τον έκανε ας πούμε αυτά. Δεν τον άφηνε. Καιρό πολύ, στο Άγιον Όρος Συμβό. Του λέω, πήγαινε στον γέροντα, λέγε γέροντα, τι να κάνω με αυτόν τον πειρασμό. Δεν μας αφήνει να κοιμηθώ, χτυπά καμπάνες, φωνάζει, κάνει χιάς, δεν μας αφήνει. Του λέει ο γέροντας, άμα θέλει κάτι να θυμώσει, όταν έρχεται και σε απειλά, ας πούμε, του έλεγε, ας πούμε, ότι εγώ θα σε αφήσω εμείς εδώ, ξέρω εγώ, πήγε μια νύχτα, να με προσκυνεί σε μένα. Εγώ είμαι, ξέρω εγώ, παντοκράτορ. Όπως πήγε ένα σχέδιο του Γιώργου Παΐσιου, ήμουν εκεί, του έλεγε, προσκύναμε ρε, του λέει, προσκύναμε, εγώ είμαι ο. Έλεγε ένα σχέδιο. Εγώ είμαι ο. Του λέει και ο γέροντας, όνος είσαι βρε, δεν είσαι ο. Και μετά τον έκανε ο γέρο Παΐσιος, του λέει, αν είσαι παλικάρι, του λέει, του γέρο Παΐσιου να με προσκυνήσεις. Του λέει, θα σε τακτοποιήσω απόψε του κομποσχήνη. Α, μάνα μου έγινε, εφρίαξε. Το ορμούσε το γέρο να πιάσει, αλλά σαν μια ώρα την δύναμη δεν τον άφηνε να τον πλησιάσει. Ένα παιδί που την κρίνει ένας Γιάννης. Ήταν φοβερό πράγμα, ήταν και δυνάμενος, όπως αυτή η κριτική έτσι ισχυρή. Ο Γιώργος ήταν σαν κατσαρίδα. Να το δεζούσε και είναι ούτε. Πήγαινε, δώσαν τον Τοντό, ξέρω εγώ πώς το λένε εκεί. Τοντό, ας πούμε, πώς είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας. Πώς. Άλλαξε όνομα. Στην εποχή μας ήταν ο Τοντός πάντως. Λοιπόν, πόσα τα μυστήρια, λέει, είπε ο δάσκαλος, τα μυστήρια αυτά. Πήγε σπίτι, ήρθε μετά, έκανε εξετάσεις, πόσα τα μυστήρια, παιδί μου. Του λέει 6. Λέει 6, 7. Όχι, λέει, κύριε, 6. Λέει, ποιος είπε 6, λέει, παπάς μου. Λέει, να πάνε να το ρωτήσεις και να έρθει να μου πεις πώς το βρήκε 6, αφού είναι 7. Πήγε να το ρώτησε και στην άλλη μέρα λέει, σου είπα μπρος, ναι μου, πώς είναι τα μυστήρια, λέει 6. Και γιατί 6, διότι του λέει, το μυστήριο του γάμου και της μετανοίας συγχωνεύτησα.
το μυστήριο της μετανοίας και το μυστήριο του γάμου έγιναν ένα δηλαδή. Στην εποχή μας. Βέβαια, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε κάτι. Το λέω υπομορφήν γελιότητος, γιατί είναι όντως γελίο. Δηλαδή, όχι το μυστήριο του γάμου, το μυστήριο της μετανοίας. Το μυστήριο του γάμου είναι υπέροχο, θα το αναλύσουμε και θα δείτε, θα είναι τόσο ωραίο που θα θέλετε να πάτε να παντρευτείτε όλοι. Θα σας πω κάτι, παιδιά, μια τελευταία ιστορία, δύο λεπτά. Όταν πρώτα ήρθα στην Κύπρο, ίσως σας ξαναπαθεί, μα λέτε ως πάνω. Εμένα μες στην Πάφο και πήγαινε ερχόμουν με το ταξί. Αυτό το Καριδάς, Κυριάκος, ξέρω εγώ πότε έγινε. Με το Καριδά. Να μην δυσκύπησαμε για ένα ταξί. Τέλος πάντων, τηλεφώνησα ταξί, να έρθαμε πάρα από την Αρχιεπισκοπή να πάω στη Λεμεσό και να πάω στην Πάφο μετά εκεί που μέναν. Ήταν πρώτος χρόνος στην Κύπρο. Ήταν το αυτοκίνητο, ήταν το ταξί γεμάτο μέσα, ήμουν ο τελευταίος εγώ. Και κάθισα στη μέση. Ήταν τρεις θέσεις, έτσι, αυτά που έχουν 7 θέσεις. Οπότε κάθισα στη μέση της μεσαίας θέσης και ξεκινήσαμε. Φαίνεται είχαν κάποια κουβέντα από πριν. Κάποιοι, ας πούμε, κύριοι εκεί, έτσι, λίγο μεσήλικες, άρχισαν να λένε, εδώ μένει ο Χρυσόστομος, ας πούμε, στήτως τα Μέγαρα για τον κύριο Αρχιεπίσκοπο. Του λέω, βέβαια εδώ, δεν βλέπει Αρχιεπισκοπή. Λέει, δεν τρέπεται, λέει, μένει εδώ, ας πούμε, πολυτέλειες, χρώμα πράγμα, άρχισε να λέει για τον Αρχιεπίσκοπο. Το ταξί συνέχιζε. Αφού τέλειωσε, ας πούμε, υπόθεση τον Αρχιεπίσκοπο, τον εστόλισε καλά, ας πούμε, και ο Σένας. Άρχισε να λέει μετά για τις εκκλησίες. Οι εκκλησίες που έχουν χρυσά, τι που έχουν αυτά, τι που κάνουν εκείνα, τι που κάνουν τ' άλλα, και πηγαίναν. Μετά ξέρω στους παπάδες. Οι παπάδες, οι ψεύτες, οι κλέφτες, οι απατεώνες, ας πούμε αυτοί. Πηγαίναμε, μετά πήγαμε και στο Θεό. Δεν υπάρχει τίποτα, ούτε Θεός είναι τίποτα. Όλα αυτά είναι ναι, ψευτιές, ας πούμε, και παραμύθια, αφού οι παπάδες είναι τέτοιοι. Φτάσαμε σχεδόν εκεί που είναι το Σταυροβούνι. Σε μια στιγμή εγώ δεν έλεγα τίποτα. Τίποτα είμαι απολύτως. Μιλούσα. Λέει ένας, αφού είπανε, δεν είναι. Λέει του ταξιτζή, δεν μου λέει αυτός ο παπάς είναι Έλληνας. Του λέει ο ταξιτζής, ενώ κατάλαβες, του λέει, είναι Έλληνας, λέει του. Αν είναι Έλληνας, έτσι θα απαντούσε ο άνθρωπος. Ξένος είναι. Και λέει, μα δεν νοιάζει για ξένο, λέει, Ρώσος, Ρουμάνος, τίποτα. Λέει, όχι, δεν είναι Ρουμάνος και Ρώσος, μάλλον λέει είναι από την Συρία, λέει. Έχει, λέει, Άραβες που είναι σαν εμάς. Τέλος πάντων, σαν διάλογος, λέει, σαν ότι δεν φαίνεται για Άραβας, για Ράπης, δεν φαίνεται για Ράπης, δεν φαίνεται για Ρουμάνος, μα δεν στο Καρολίνο, ας πούμε. Οπότε, επεράσαμε το Σταυροβούνι, αφού λέγαν τι είμαι, ας πούμε, και δεν καταλαβαίνω. Και του λέγαν, αφού του λέω, κοιτάξτε, είμαι Έλληνας Κύπριος. Και ακούω πολύ καλά, τα φτιάμε καλά και μιλάω πολύ καλά, αλλά τι να πούμε, ο καθένας λέει τη γνώμη του, ας πούμε. Μέχρι να φτάσουμε στην Πάφο, παιδιά, τα άκρα του τάφου. Σκήνη μέσα φτάσουμε, ούτε λέξη. Οπότε να ξέρετε, παιδιά, ότι πολλές φορές, γιατί το λέω αυτό, πολλές φορές η σιωπή διδάσκει πιο πολλά από τα λόγια μας. Μα όταν μάθετε αν μη θυμώνετε, μετά και να θέλετε να θυμώσετε και μια φράση θα μπορείτε. Ναι, ο άνθρωπος φτάνει σε αυτήν την κατάσταση που δεν μπορεί να θυμώσει. Σας είπα πέρσι ή πρόπερσι, θα σας το πω και φέτος, αυτό το παράδειγμα στο γεροντικό. Που δύο γέροντες έζησαν χρόνια πολλά μαζί και γέρασαν στην έρημο μόνοι τους. Και λέει και στο γεροντικό, είπαν μεταξύ τους, κοίταξε πόσα χρόνια έχουμε μαζί και ουδέποτε φιλονικήσαμε με τη χάρη του Θεού. Αλλά δεν ακούσε ότι έξω στον κόσμο οι άνθρωποι τσακώνονται.
Είναι πράγματι, τσακώνονται έξω τον κόσμο. Είναι εμείς αυτό να μην τσακωθούμε. Καμιά φορά, χρειάζεται να τσακωθούμε. Λέει το έλα του γεροντάκι, τι, πώς πρέπει να τσακωθούμε. Λέει, κοίταξε που λέει ο άλλος. Θα σου πω εγώ λίγο τσακώνονται. Θα βάλουμε αυτό το, τη στάμνη, αυτό το σταμνί στη μέση. Και θα πεις εσύ ότι αυτό το σταμνί είναι δικό μας. Εγώ θα πω ότι όχι, αυτό είναι δικό μου. Σε πίσω λέω και αυτό είναι δικό μου και τσακωθούμε. Άμα λέει ο Ραντινόλα, έτσι τσακώνω λέει στον κόσμο. Λέει εντάξει, αν έτσι τσακώνω, και ευχαριστώ το κάνω. Μην κοιμήσω. Το βάλε αυτό, τη στάμνα στη μέση. Λέει ο ένας, πάτερ, αυτή η στάμνα είναι δική μου. Λέει όχι, πάτερ, αυτή η στάμνα είναι δική μου. Λέει, αφού είναι δική σου παρεμφάστη, δεν πειράζει. Οπότε λοιπόν βλέπετε παιδιά ότι και λέει το γερονικό μετά και έτσι λέει οι πατέρες ούχι ίσχυ σαν φιλονική είσαι. Θυμάμαι λοιπόν παιδιά σε ας πούμε αστείο όταν είχαμε στο Άγιο Δώρος ήρθε ένας από την Κρήτη να γίνει δόκιμος στο μοναστήρι. Μας ήταν πολύ καλό παιδί εξαιρετικό αλλά ήταν κριτικός γνήσιος από αυτούς τους άγριους. Και στην Κρήτη αυτός ήταν και χορευτής, χορεύει και τα μαχαίρια, δεν ξέρω εγώ. Ήρθε στο μοναστήρι, Γιώργη το λέγανε. Και είχε όλη εκείνη την κριτική για να μην αγιάσει ένας μοναχός τέλειος. Του λέει Γιώργη, κοίταξε Γιώργη, άκουσε πολύ, εάν θυμώσεις σε κάποιον ή θυμώσεις ή ξέρω εγώ παραδεχτείς, θα πάει να ζεις συγγνώμη. Τέλος πάντων, τι έγινε μια μέρα, κάτι έγινε και μια κουβέντα παραπάνω. Μάλλον κάτι του είπανε και είπε την κύρωση. Στο γέροντα. Γέροντα συγγνώμη, αχθέθηκα. Πάρει μετάνοια να πεις εντολή σου. Άφριζε. Μετάνοια. Αποκλείεται. Δεν υπάρχει. Αποκλείεται. Ή βάζεις μετάνοια και λες εντολή σου. Ή παίρνεις τα πράγματα και φεύγεις. Δεν μπορείς να γίνεις μοναχός κατά αυτόν τον τρόπο. Τρεις μέρες δεν βγήκε από το δωμάτιο του, ούτε έτρωγε, ούτε έπινε, ούτε σηκώνει το κεφάλι του. Δεν σκοτώστε με, κόψτε μου το κεφάλι μου, κάμετε με κοιμά, ποτέ μου δεν ζητά συγγνώμη εγώ. Καμιά φορά σου λέω ότι δεν ζητά συγγνώμη. Γιώργη, θα ζητήσει τώρα. Λοιπόν, τρεις μέρες πάρεψε, μα τι να σας πω, ούτε ήπια, ούτε έφαγε, ούτε κοιμήθηκε. Τέλος το έκανε. Τέλος. Αυτό ήταν. Λέει ένα ανέκδοτο στο Άγιον Όρος, ανέκδοτο δηλαδή τα αυτά τα χαριτωμένα περιστατικά τα οποία συνέβησαν. Γύρω στο 25 υπήρχε στο Άγιον Όρος ένας περίφημος πνευματικός, Άγιος, προφήτης, ο Παπασάβος ο πνευματικός τους, ασκείται εδώ πάνω σε ένα βράδο, εκεί, ψηλά, στην Μικρά Διάνα, που φυσάει παντού άνεμος εκεί πέρα. Λοιπόν, τότε πήγαινε ένας μοναχός, ένας δόκιμος, ένα παιδί δηλαδή, ήταν λίγο απλούτσικος αυτό, έτσι, ένα λίγο απελής, και πήγε να εξομολογεί το κοντά του. Και αυτόν τον είχαν από το μοναστήρι έξω από το Άγιον Όρος, ένα μετόχι στην Αρχιδική. Και του έλεγε, μα Άγιο Πνευματικέ μου, εγώ δεν μπορώ εκεί στο μετόχι, γιατί έχει πολλούς πειρασμούς. Και με κοροϊδεύω. Και με ενοχλούν και δεν μπορώ. Του έλεγε ο Πνευματικός, θα κάνεις υπομονή παιδί μας, όπως έστειλε το μοναστήρι εκεί, να κάνεις υπομονή και με την υπομονή, ας πούμε ο Θεός σε φυλάξει κτλ. Κτλ. Του έλεγε, τον εστήριζε. Ξαναπήγαινε ο μικρός, δεν μπορώ πνευματικά με εκεί κτλ. Ότι κάνεις υπομονή, ο Θεός σε σκεπάσει. Οπότε, μία μέρα, εκεί που δούλευε στα χωράφια, κάποια κοπέλα, ας πούμε, η οποία δεν είχε καλή διαθέσει, άρχισε τον προκαλεί και αυτός έτρεχε να φύγει. Ήταν, είπαμε, λίγο απλώς, έτσι, δεν μπορούσε να αντιδράσει με άλλο τρόπο, οπότε σκέφτηκε να τρέξει να φύγει. Και αυτή η καμία ήταν και αυτή από πίσω του, να το βρει. Οπότε αυτός τρέχοντας έλεγε, εδώ σε θέλω Παπασάβα, όχι πάνω στο βράχο, στο Άγιον Όρος. Και έμεινε η φράση ότι εδώ σε θέλω Παπασάβα. Ποια έννοια, ότι εκείνο του πειρασμού φαίνεται ο άνθρωπος. Η θεωρία την τα καλέσει. Παπά, σου πω κάτι, ότι είμαι βλάκας και μισός. Λέω, γιατί γέρονται, λέει, μα δεν μπορώ να δώσω μια απάντηση απόψε στον διάβολο, με έκανε άλλο κάτω. Λέω, τι έπαθες, 86 χρόνια γεροντάκι. Αλλά αν το βλέπατε, όπως είναι ακριβώς, δεν το προλάβατε γέροντας στο γερό Αγλάι. Ήταν όπως ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ. Έτσι τα μαλάκια τα έχει, ένα χαριτωμένο προσωπάκι στραγγυλό. Ακριβώς. Ένα ήθελα σήμερα
να κάνουν μια φωτογραφική αναπαράσταση στο Αγίου Σεραφείμ, ακριβώς το προσωπάκι του θα έπαιρνε. Πολύ χαρτομένο φωτογραφίες. Τα μαλάκια του αφουσιμένα εδώ κάτω, έτσι και η γαλανομά της κλπ. Πολύ χαρτομένο γεροντάκι. Λέω τι έπαιρνες παππού. Ήρθε ο διάβολος, όπως καθένα, και έκανα την ευκούλα και με μια χαρά είχα κατάσταση και μου λέει, καλά, κύρισε ο Χριστέ λέει με, κύρισε ο Χριστέ λέει με. Τι του δώσε το λέει με. Και του λέω, να με βάλει ο Χριστός στον παράδεισο. Βρε βλάκα και μισέ, θα σε βάλει ο Χριστός στον παράδεισο. Για μια μέρα, εντάξει καλά, δεύτερη μέρα, εντάξει καλά. Μια ενότητα, πώς το βαστάξεις. Του λέω, τι είπε παππού, μα είπε εσύ στα πάσα. Μα είπε στα πάσα. Με τι να του πω. Λέω, κοίταξε, να το πει. Όταν θα δει την κάρτα στο σταυρό σου, για να του πει, τη κατάλαβε να σκάσει. Α πάω εγώ. Α βάλω εγώ το ποδάρι μου μέσα στην πόρτα και μη συνδεθέρει σένα. Πάντω και να κολλαστώ, πάνω στο κεφάλι σου το περπατώ. Όχι, σε ευχαριστώ. Και τέλειωσε η πόρτα.